Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα 23 Δεκεμβρίου. Μαζί στις 3 η επικαιρότητα, η προεκτάσεις επικαιρότητας. Θα δούμε και σήμερα τα σημαντικότερα θέματα όπως προκύπτουν μέσα από τις διεθνείς, μέσα από τις εθνικές, μέσα από τις τοπικές εξελίξεις. Θυμίζω το τηλέφωνο επικοινωνίας 224-10-03120, το email της εκπομπής μας μαζί στις 3@gmail.com και βεβαίως μέσα από τρεις μορφές μπορεί κανείς να παρακολουθεί το πρόγραμμα της τηλεόρασης Αιγαίου. Μέσα από την πλατφόρμα της Κοσμοτέ από το κανάλι 651, μέσα από την αντίστοιχη πλατφόρμα της DJ από το κανάλι 1023 και μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από την κεντρική ιστοσελίδα aegeotv.gr. Υπάρχει πάντα εφαρμογή του live streaming. Στην σημερινή εκπομπή, γιατί είμαστε παραμονή ουσιαστικά των Χριστουγέννων, θα αξιοποιήσουμε τον χώρο αλλά και τον χρόνο για να προβάλλουμε πολλά από τα ρεπορτάζ τα οποία είτε έχουν προηγηθεί τις προηγούμενες ημέρες είτε έχουν μια εξαιρετική, αν θέλετε, δυνατότητα και εξέλιξη στο προσεχές μέλλον. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από την κυρία Ελένη Σωτηρίου, είναι εκπρόσωπος των γιατρών της καρδιάς. Η κυρία Σωτηρίου έχει ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό παρελθόν προσφοράς για να μας μιλήσει για τις δραστηριότητες της οργάνωσης. Η δική μας οργάνωση είναι η μοναδική ίσως στον κόσμο που δεν παίρνει λεφτά από κανένα, δεν ζητάμε χρήματα. Τα έξοδα όλα τα καλύπτουμε μόνοι μας. Ο κόσμος βέβαια, γνωρίζοντας το έργο που κάνουμε, μας προσφέρει πολλές φορές φάρμακα, φάρμακα τα οποία ή θα διαθέσουμε στην Ελλάδα ή θα διαθέσουμε εκεί που χρειάζονται, σε Αφρική περισσότερο. Εμείς, όπως σας είπα, κάνουμε αυτές τις αποστολές που κάνουμε, χτίζουμε σχολεία, φτιάχνουμε πηγάδια, ανοίγουμε πηγάδια σε χώρες που τα χρειάζονται και τα λεφτά είναι προσωπικά δικά μας. Είμαστε 25 οικογένειες και αυτό που προσπαθούμε πάντοτε να κάνουμε με νοικοκυρεμένα, δηλαδή να μην σπαταλάμε τα χρήματα. Αυτό τον καιρό είμαστε στη Ρόδο, φεύγουμε στις 25 του μηνός μετά τα Χριστούγεννα και θα πάμε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα διαθέτουμε πράγματα στις φυλακές των Γρεβενών, του Δομοκού, της Λάρισας και στον Ελαιώνα. Επίσης πάμε σε κάποια σχολεία που είναι στα περίχωρα της Ξάνθης, που έχουν μεγάλη ανάγκη εκεί, και επίσης σε κάποια γυροκομεία και νοσοκομεία. Θα πρέπει να πω εδώ ότι το νοσοκομείο της Ρόδου στέλνουμε πάρα πολύ συχνά πράγματα που χρειάζονται, διάφορα γάζες, τσιρότα, ουροκαθετήρες, ουροσυλλέκτες. Πρέπει να βοηθήσουμε και το δικό μας το μέρος. Βέβαια, οι ανάγκες εδώ δεν είναι τόσο μεγάλες. Η Ελλάδα δεν έχει βέβαια κάποια προβλήματα, αλλά είναι τόσες πολλές οι οργανώσεις. Και θεωρώ ότι εφόσον πληρώνονται και επιδοτούνται, θα πρέπει και εκείνες να κάνουν κάποια πράγματα. Εμείς πάμε εκεί που δεν έχουν μοίρα στον ήλιο, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε το πρόβλημά τους να λυθεί. Δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει ρεύμα. Είμαστε υποχρεωμένοι να ζούμε σε καλύβες, είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε γεννήτρια αν έχουμε πετρέλαιο. Αλλά δόξα τω Θεώ τα καταφέρνουμε και μας αρέσει αυτό που κάνουμε και πραγματικά δίνεις ανάση σε αυτούς που χρειάζονται. Θα θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους μεταφορείς που μας παίρνουν τα πράγματα δωρεάν από την Ρόδο στην Αθήνα. Τον κύριο, που δεν θέλω να το λέω, τον κύριο Παύλο, θα πω μόνο το μικρό το όνομα, και τον κύριο Γιώργο, που έχουν τα ξενοδοχεία και μας δίνουν ό,τι ζητήσουμε από ρουχισμό για να δώσουμε στα ιδρύματα. Και όλοι οι άλλοι που φροντίζουν να μας βοηθούν με φάρμακα. Σημαντικές ήταν οι ειδήσεις που προέκυψαν από την 12η συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης εδώ στην Ρόδο, αφού είχαμε θετικά νέα για τους αγρότες, αλλά και κάτι το οποίο αφορά την περιοχή μας δηλαδή, και ειδικά το πρόβλημα με τα ελάφια στην Νότια Ρόδο, τα οποία μπαίνουν στα χωράφια, στις καλλιέργειες των αγροτών και δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα. Επιτέλους, μετά από αρκετό καιρό, αποφασίστηκε να υπάρχει αποζημίωση στις ζημίες που προκαλούν τα ελάφια. Να πω ότι τις προηγούμενες μέρες είχαμε τη χαρά να έχουμε εδώ την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, όλη την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία του Υπουργείου, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος,
καθώς επίσης και Ευρωπαίους αξιωματούχους, όπου όλοι έμειναν ικανοποιημένοι τόσο από την οργάνωση όσο και από τη φιλοξενία που τους παρήχε η περιφέρειά μας σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου. Να πω ότι είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε ευρύτατες συζητήσεις με την ηγεσία του Υπουργείου, συσκέψεις εδώ στην περιφέρεια, στο γραφείο του Περιφερειάρχη, σε χώρους του όπου φιλοξενείται το συνέδριο, και νομίζω ότι οι ανακοινώσεις της ένταξης εγκυοβελτιωτικών έργων, διότι αυτό αφορούσε η κύρια σύσκεψη σε όλα τα νησιά της περιφέρειάς μας, θα γίνουν από τον κύριο Περιφερειάρχη στην ώρα τους. Εγώ να πω ότι ξεκινάει μέσα στο 2023 ένα μέτρο που με μεγάλη προσπάθεια το καταφέραμε, που έχει ενταχθεί στη νέα ΚΑΠ και αφορά εδώ το νησί της Ρόδου και που αντιμετωπίζει το μεγάλο πρόβλημα των ζημιών των καλλιεργειών που προέρχονται από τα ελάφια. Πρόκειται λοιπόν να ανοίξει μέτρο με τίτλο «Μη παραγωγικές επενδύσεις για την αειφορική διαχείριση και προστασία μεγάλων θηλαστικών», σε παρένθεση αρκούδα, λύκος, τσακάλι και ελάφι. Πρόκειται για πρόγραμμα που επιδοτεί στο 100% τις ηλεκτροφόρες περιφράξεις. Είναι ένα αίτημα που υποβάλλουμε εδώ και αρκετό καιρό. Δεν μπορούσε να ενταχθεί στο προηγούμενο πρόγραμμα. Τώρα όμως εντάσσεται για να αποδεχτώ το αίτημα και νομίζω ότι θα μπορούν οι παραγωγοί μας να αντιμετωπίσουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν από τις ζημίες. Μένουμε στο ίδιο θέμα. Μ' ακούσαμε τον κύριο Φιλίμωνα Ζανετίδη, τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά και εντεταλμένο σύμβουλο πρωτογενούς τομέα. Και πάμε να ακούσουμε τι λένε οι αγρότες, αυτή τη φορά από τον κύριο Ηλία Λέργο. Είναι αγρότης από την Απολακιά, λέει για το θετικό βήμα, αλλά κρατάει, αν θέλετε, και μία επιφύλαξη στο ότι είχε να κάνει με έναν χρόνο όπου τα ελάφια μανιαδώς αναζητούν τροφή. Καταρχήν, θετικό το βλέπω. Θετικό. Ναι. Αλλά είναι κάποιες εποχές που οι ηλεκτροφόρες περιφράξεις δεν μπορούν να σταματήσουν τα ελάφια. Ναι. Δηλαδή, μέχρι το Μάιο μήνα που υπάρχει κάτι πράσινο στη φύση και μπορεί το ελάφι να βόσκει και έξω, δηλαδή δίχως κανένα πρόβλημα, βρίσκει πράσινη τροφή, μέχρι το Μάιο κάτι γίνεται. Αλλά για τις καλλιέργειες του Αυγούστου, του Σεπτεμβρίου και του Ιουλίου, που δεν υπάρχει τίποτα πράσινο στη φύση εκτός από αυτά που αρδεύουμε εμείς, δεν τα σταματάει τίποτα τα ελάφια. Ναι. Δεν τα σταματάει τίποτα. Τίποτα. Τώρα φαντάζομαι, κύριε Λέργο, ότι αυτή την περίοδο πρέπει να διασφαλίζεται η τροφή, η σύρρηση των ελαφιών, δηλαδή να μην είναι πεινασμένα τα ζώα, έτσι ώστε να μην κινδυνεύουν. Που σημαίνει ότι είναι το παράλληλο πρόγραμμα, δηλαδή ότι ναι, μεν έχω τις ηλεκτροφόρες σε περιφράξεις, αλλά κάνω ό,τι χρειαστεί για να μην αναγκάσω το ελάφι να στερηθεί την τροφή, άρα να πηδήξει και να μπει και δεν θα χαμπαριάσει και τίποτα. Ναι, μάλιστα. Το ελάφι, φανταστείτε ένα άνθρωπο που πεινάει, πάρα πολύ και βλέπει οι πριζόλες ψημένες στην Σαμαρία. Δεν θα σπάσει την Σαμαρία να φάει ο άνθρωπος, ναι, το καταλαβαίνω. Ακριβώς αυτό έτσι που γίνεται, έτσι γίνεται και με τα ζώα αυτά από τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, που δεν υπάρχει πρασινάδα. Ορισμένοι λένε να τα ταΐσουν, να ρίχνουν τροφές. Μα το να ρίχνουν τροφές εκείνη την περίοδο θα ταΐσουν τα ανεπιτήρητα κατσίκα. Τίποτα άλλο δεν θα κάνουν. Ναι. Θέλει καλύτερη οργάνωση, έχουμε, φαντάζομαι. Και, έχουμε και 35.000 ανεπιτήρητα κατσίκα. Ναι. Έτσι, σύμφωνα με τις υπηρεσίες μπορεί να είναι και παραπάνω. Λοιπόν, εάν δεν ληφθεί μέτρο και για αυτά, δεν υπάρχει λύση. Προφανώς και αυτά, ή μάλλον με βάση τα στοιχεία τα οποία είχα δει και τα προηγούμενα χρόνια, αυτά είναι κυρίως το πρόβλημα, έτσι, τα ανεπιτήρητα κατσίκια, δηλαδή τα εγωπρόβατα είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και τα δύο. Ναι, αλλά είναι από τα στοιχεία τα οποία έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, αλλά τέλος πάντων, όταν λέμε ανεπιτήρητα,
δεν είναι τελείως. Ναι, βέβαια. Ναι. Ανεπιτήρητα είναι, οι διοκτήτες έχουν όμως. Ναι, είναι και Ζαμαφού. Είναι ανεπιτήρητα Ζαμαφού οι τύποι, οι οποίοι ακριβώς. Οπότε εκεί μπορεί ο αγρότης να υποβάλει και μήνυση. Και εντάξει, μπορεί να τελεσιδικούν οι υποθέσεις αυτές μετά 5-10 χρόνια, αλλά κάπου δικαιώνεσαι. Με τα ελάφια δεν μας δικαιώνει κανείς. Μάλιστα, μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι, πώς ήταν φέτος τα πράγματα, ενώ ήταν μια καλή χρονιά και για σας, παραγωγή, πώς καλή, ήταν φέτος? Πολύ, μία από τις καλές χρονιές ήταν. Μάλιστα. Μία από τις καλές χρονιές, ναι. Σαν αγρότης που είμαι πολλά χρόνια, όντως ήταν μια πολύ παραγωγική χρονιά. Πάρα πολύ. Αλλά πρέπει άμεσα να λυθεί το πρόβλημα των ανεπιτήρητων ζώων και των ελαφιών. Άμεσα. Μάλιστα. Ο πληθυσμός είναι μεγάλος, κύριε Χαντιωάννου. Ναι, να μην ναι. χαδεύουμε να πια. Πρέπει με κάποιο τρόπο να λιγοστέψει ο πληθυσμός. Στο τέλος δεν θα μπορούμε να κυκλοφορούμε με ασφάλεια στο οδικό δίκτυο. Δηλαδή όλα αυτά δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Δεν υπάρχει μέρα που να μην έχουμε ένα τροχαίο με ελάφι. Δεν υπάρχει μέρα. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στις παρεμβάσεις υποδομές των νησιών. Πάμε να ακούσουμε τι λέει για αυτές τις παρεμβάσεις και στην Κάσο, αλλά και στα υπόλοιπα νησιά, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Νοτίας Δωδεκανής, ο Βασίλης Παπαϊκονόμ. Όσον αφορά το νησί της Ρόδου, το έργο που περιμένουμε να ξεκινήσει είναι το υπόλοιπο κομμάτι του ξυλοπεζόδρομου, το οποίο ξεκινά από την οδό Καναδά και έρχεται να συνδεθεί με τον ξυλοπεζόδρομο εδώ μπροστά από το τουριστικό λιμάνι. Ο διαγωνισμός έχει γίνει, είμαστε στην διαδικασία των δικαιολογητικών από τον εργολάβο, ούτως ώστε να προχωρήσουμε στην υπογραφή της σύμβασης. Γιατί υπάρχουν κάποιες σε ένα διαγωνισμό και σε ένα έργο υπάρχουν κάποιες χρονικές δεσμεύσεις που πρέπει να παρέλθουν για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην υπογραφή της σύμβασης. Στα υπόλοιπα νησιά έχουμε σε εξέλιξη τρία έργα στην Σίμη. Ένα έργο το οποίο εκτελείται στην Κάσο, η αποκατάσταση της αποβάθρας, και επίσης στην Κάσο έχει γίνει, έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την αποκατάσταση σε ένα τμήμα της αποβάθρας και αντικατάσταση του ηλεκτροφωτισμού στα πηγάδια της Καρπάθου. Στο Φινίκι της Καρπάθου έχει δημοπρατηθεί, έχει υπογραφεί σύμβαση για την δημιουργία μιας, για την κατασκευή μιας ράμπας ανέλκυσης και καθέλκυσης μικρών σκαφών. Αυτά είναι τα βασικά έργα που έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Επιπλέον έχουμε τις διάφορες συντηρήσεις σε όλα τα λιμάνια του Λιμενικού Ταμείου. Αυτό το έργο της επέκτασης του ξυλοπεζόδρομου περιλαμβάνει και άλλες παρεμβάσεις στην περιοχή? Αυτό το έργο περιλαμβάνει και την διαμόρφωση μπροστά από την θαλασσινή πύλη, και γι' αυτό το λόγο έχει υπογραφεί και προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο της Ρόδου, επειδή είναι εκτός των ορίων της λιμενικής ζώνης, και ο Δήμος συμμετέχει με 700.000 ευρώ στο έργο. Σήμερα οι Ροδίτες αποχαιρέτησαν ένα σημαντικό άνθρωπο, ο οποίος έχει προσφέρει τα μέγιστα στην κοινωνία αλλά και στην πολιτική, τον Τιμόθεο Παρασκευά. Πάμε να ακούσουμε τι λέει για την προσωπικότητα αυτού του ανθρώπου ο πρώην δήμαρχος της Ρόδου, ο Γιώργος Αγιανόπουλος. Μπορεί να πει τα πάντα, μπορεί να πει πάρα πολλά πράγματα. Χρειαζόντουσαν τόμοι ολόκληροι για να περιγράψει κανείς τον Τιμόθεο. Ωστόσο, νομίζω ότι αυτό που έχει μείνει, που μένει σε όλους, είναι η εικόνα του ανοιχτού ανθρώπου, του καλόκαρδου, του χαμογελαστού, του έτοιμου να μιλήσει με όλους, με την επάρκεια την επαγγελματική που είχε και την επιστημονική, με την υποδειγματική οικογένεια που φτιάξε, με την πορεία του στα κοινά. Ξέρετε, με τον Τιμόθεο
γνωριζόμασταν από την εποχή που ήμασταν ακόμα φοιτητές. Ναι. Από μικρά παιδιά. Και είχαμε μια ιδιαίτερα κοντινή σχέση. Ναι, το γνωρίζω γι' αυτό. Γι' αυτό και σας... παράλληλες πορείες. Μα συνδέουν μπορεί να είναι σαν να έχει φύγει ένα κομμάτι από το. Ένα κομμάτι από τον, από τον εαυτό. Ναι, και αυτό που λέτε ότι από μικροί, από φοιτητές δηλαδή μαζί, οπότε με μια αντίστοιχη παράλληλη πορεία στα κοινά, μάχες, εποχές που ήθελε μάχες η πολιτική και αγώνες και βεβαίως ένας άνθρωπος ο οποίος είχε την άποψή του, ο Τιμόθεος και... είχε μια άποψη την οποία έλεγε εφθρασός. Και ότι... αυτό ναι, που τονίζουν ναι. όλα τα κόμματα, όλη η πολιτική ανεξαιρέτως από την περιοχή μας, ότι πέρα του ότι ήταν ένας ευπρεπής άνθρωπος, είχε καθαρές θέσεις πάντα. Ναι, είχε απόλυτα καθαρές θέσεις και είχε το χάρισμα να μπορεί να τις εκφράζει με απόλυτα κατανοητό τρόπο. Ναι. Δεν χρειαζόντουσαν περικοπλάδες, δεν είχε κρυμμένα νοήματα, δεν μιλούσε με παραβολές. Με ευθύτητα που πολλές φορές ξένιζε. Ακριβώς. Και ευνηδίαζε. Έτσι. Εξέφραζε τις απόψεις του. Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα χαρακτηριστικό, ξεχωριστό παράδειγμα φωτεινό που αφήνει το στίγμα του στην περιοχή, ένα πάρα πολύ θετικό αποτύπωμα στο πέρασμα του Τιμόθεου. Λοιπόν, είναι αυτό που λέμε καμιά φορά ότι υπάρχει γνωστή λαϊκή έτσι, φράση που λέει ουδείς αναντικατάστατος, αλλά κάποιοι άνθρωποι που περνάνε από τη ζωή φωτίζουν και τη δική τους πορεία, αλλά και αυτούς που κινούνται παράλληλα και μαζί τους, Δήμαρχε, έτσι. Ναι, και είναι από αυτό που είναι από τις περιπτώσεις που νιώθεις νιώθεις πόνο, νιώθεις συντριβή με το φεβιό, αλλά ταυτόχρονα νιώθεις και ευλογημένος γιατί συνυπήρξες με το εξωτερικό. Ακριβώς. Ο Τιμόθεος είναι ένα ξεχωριστό τέτοιο παράδειγμα. Η καθολική αποδοχή του από τον κόσμο, έτσι όπως εκφράζεται τώρα, από όλο το πολιτικό φάσμα, από τους πολλούς ανώνυμους, απλούς ανθρώπους που εκφράζουν την αγάπη του. Αυτό το έχει κερδίσει. Αυτό το έχει κερδίσει με τη διαδρομή. Εξαιρετική χρονιά ήταν το 2022 για την κουραζιέρα, πολύ θετικά τα αποτελέσματα και μάλιστα είναι εξίσου σημαντικό ότι θα έχουμε, αν θέλετε, ποδαρικό το 2022 σε λίγες ημέρες. Να ακούσουμε τι λέει ο Πρόεδρος του Ιερμανικού Ταμείου, ο κ. Βασίλης Παπαοικονόμου. Είναι γεγονός ότι το 2022 πήγε πάρα πολύ καλά για το νησί της Ρόδου η κουραζιέρα. Είχαμε μία αύξηση σε επίπεδο τουριστών σε σχέση με το 2019, γιατί αυτό είναι το έτος με το οποίο κάνουμε σύγκριση, γιατί το 20 και το 21 ήταν πολύ λόγω κορονοϊού μειωμένες οι προσεγγίσεις. Είχαμε μία αύξηση της τάξης του 21, τελικό αποτέλεσμα, γιατί σήμερα βλέπουμε το τελευταίο κουραζιερόπλαιο του ετούς. Κανονικά περιμέναμε άλλα δύο, τα οποία έχουν ακυρώσει, όμως στις 25 και στις 31. Έχουμε μία αύξηση της τάξης του 21% σε σχέση με το 2019 σε επίπεδο επιβατών και της 48% σε επίπεδο αριθμό κουραζιερόπλαιων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν μία πετυχημένη χρονιά και το ίδιο ελπίζουμε ότι θα πάει καλύτερα και το 2023. Μέχρι στιγμής οι κρατήσεις που έχουμε για το 2023 είναι 418. Υπόψη είναι ότι το 2022 κλείνει με 381 προσεγγίσεις κουραζιεροπλοίων. Τυχώς ο προγραμματισμός είχε γίνει έγκαιρα, οπότε δεν είχαμε ούτε απρόπτα ούτε προβλήματα, σοβαρά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. Απλά αυτά που είχαμε ήταν στο πώς θα εξυπηρετηθούν όλα τα κουραζιερόπλια και οι επιβάτες χωρίς να έχουν πρόβλημα ούτε κατά την αποβίβαση ούτε και κατά την επιβίβαση.
Είμαστε σε επαφή με, μάλλον υπάρχει ενδιαφέρον από εταιρείες ούτως ώστε το λιμάνι της Ρόδου να γίνει ή intraport ή homeport. Μας έχουν ζητήσει διάφορα στοιχεία ως προς τους χώρους του, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για να γίνουν, για να μπορέσει να γίνει αυτή η αλλαγή. Περιμένουμε τις οριστικές απαντήσεις από τις εταιρείες. Ο μέγιστος αριθμός ήταν 7 κουραζιερόπλια και για να εξυπηρετηθούν αυτά είχαμε βάλει και στο επιβατικό λιμένα στο λιμάνι της Ακαντιάς. Δεσμεύσαμε κάποιους μόλους για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν όλα τα πλοία. Το πρώτο κουραζιερόπλιο έρχεται την 1η Ιανουαρίου. Είναι το ίδιο το Λύρικα που κλείνει και, και το 2022 για να οργανώσουμε κάποια υποδοχή. Γιατί ήθιστε το πρώτο κουραζιερόπλιο του έτους να γίνεται κάποια υποδοχή από τον Δήμο. Κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με τα στοιχεία από το κοινωνικό παντοπολείο. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση της δημοσιογράφους, η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Πρόνοιας, η Χαρούλα Γιασιράνη. Όπως ο Γιώργος ο Υψηλάντης σας παρουσίασε το ευρύ πλαίσιο, το ευρύ δίχτυ της κοινωνικής μέρημνας σε ό,τι αφορά τους ευρωπαϊκούς πόρους που διαθέταμε το 2014-2020 και αφορά βεβαίως το ΕΣΠΑ. Εγώ θα σας αναλύσω, ακόμα και αν τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές μεταξύ μας, αλλά πρέπει να ακουστούν συνολικά πλέον τα νούμερα και να αποτυπωθεί ο συνολικός όγκος όλων των δράσεων που έχουμε κάνει σαν Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Και θα ξεκινήσω με το προσφυλές σε όλους σας πρόγραμμα της διανομής των τροφίμων, που πάντα έχετε μια ερώτηση να κάνετε και εγώ πάντα πρέπει να απαντώ και να σας δίνω όλες εκείνες τις πληροφορίες που πρέπει να μεταφέρετε στην κοινωνία. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το ΤΕΒΑ, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα, είναι το πρόγραμμα μάλλον από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους και έχει σκοπό να ενισχύσει τους απόρους οι οποίοι είναι οι δικαιούχοι του ΚΕΑ. Έτσι βγαίνουν οι δικαιούχοι, δεν τους προσδιορίζει η περιφέρεια, τους προσδιορίζει η κεντρική κυβέρνηση με τα επιδόματα που τους δίνει. Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι έχουν ολοκληρωθεί, έχουν γίνει και έχουν ολοκληρωθεί για το 2022 στις Κυκλάδες διαγωνισμός 362.776, αυτό είναι για τρόφιμα. Δωδεκάνησα 71.927 που αφορά είδη προσωπικής υγιεινής και καθαριότητας. 288.313 για τρόφιμα. 752.423 για κρέατα και τρόφιμα. Και 595.404 πάλι για είδη τροφίμων. Το συνολικό ποσό από το ΤΕΒΑ για Κυκλάδες και Δωδεκάνησα ανέρχεται στα 2.070.745 ευρώ. Να πάμε τώρα να σας μιλήσω λίγο για τα κοινωνικά παντοπολία. Η Περιφέρεια λοιπόν έχει 6 κοινωνικά παντοπολία σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, στις 2 ενότητες, τα οποία χορηγούν είδη πρώτης ανάγκης, σύμφωνα με δικαιούχους, όσα ορίζει η κανονιστική και ο κανονισμός λειτουργίας των κοινωνικών παντοπολίων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Τα κοινωνικά παντοπολία βρίσκονται στη Ρόδο, στην Κο, στην Κάρπαθο, στη Σύρο, την Τίνο και την Πάρο. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πρέπει να σας πω και να το τονίσω αυτό, είναι η μοναδική περιφέρεια στη χώρα που έχει κοινωνικά παντοπολία. Όλα τα υπόλοιπα κοινωνικά παντοπολία τα έχουν δήμοι της χώρας. Είμαστε λοιπόν η μοναδική περιφέρεια που έχουμε κοινωνικά παντοπολία. Σε αυτό το σημείο να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.